Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, Άξιος Ανέστη. Είναι η εκπομπή Point Zero στο Page News. Αν παρατηρήσει κανείς τις εξελίξεις στην Ευρώπη, θα δει πολλές μικρές ψηφίδες σε διάφορες χώρες, τις οποίες αν τις συνθέσει κανείς, θα δει έναν αναδυόμενο νέο χάρτη στην Ευρώπη, πολιτικό, πολιτισμικό, γεωπολιτικό, όπου παραπέμπει στην επόμενη μέρα μιας Ευρώπης η οποία εμφανώς ψάχνει και ταυτότητα και στρατηγική. Το λέω αυτό διότι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να ασχολούμαστε με τα στενά δικά μας εντός εισαγωγικών, παραβλέποντας ότι το ευρύτερο τοπίο διαμορφώνει και συνδιαμορφώνει, θα πρέπει να διαμορφώνει και συνδιαμορφώνει τη δική μας στρατηγική. Και όταν κάνουμε λόγο επανειλημμένο στην εκπομπή για δομικές αλλαγές στην περιοχή, δεν αναφερόμαστε μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο ή και στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι αλλαγές είναι θορυβώδεις και προφανείς και εμφανείς. Στην Ευρώπη ορισμένα πράγματα κινούνται πιο υπόγεια, ενδεχομένως και αθόρυβα, αλλά δεν πάβουν να κινούνται και να μεταλλάσσουν τη γερά Ήπειρο. Νίκος Λιγερός, καθηγητής, στρατηγικός σύμβουλος, αναλυτής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από μία πρόσφατη εξέλιξη από τη Γαλλία. Την επιστολή των στρατηγών, αποστράτων οι περισσότεροι, η οποία προκάλεσε αίσθηση. Διότι αφενός καλούν τον Μακρόν να αναλάβει δράση κατά του Ισλαμικού, της Ισλαμικής Τρομοκρατίας, αλλά και γενικά του Ισλάμ, προειδοποιώντας ότι η χώρα μπορεί να οδηγηθεί ακόμα και σε εμφύλιο, για την ακρίβεια σε μια έκρηξη εσωτερικής Ισλαμικής τρομοκρατίας, και αυτό να επιφέρει ακόμα και παρέμβαση του στρατού. Πώς το αξιολογείτε? Πρώτα απ' όλα πρέπει να διαχωρίσουμε την ουσία, δηλαδή αυτό που έχει υποθεί, με το τυπικό. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι οι περισσότεροι Γάλλοι συμφωνούν με την ουσία, απλώς οι περισσότεροι ταυτόχρονα διαφορούν με το τυπικό, γιατί επειδή μιλάμε για στρατό, θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένας λόγος που εκφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα, ας ασχοληθούμε εμείς με την ουσία και λέω το εξής, ότι όντως είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει. Το βλέπουμε και από νεκρούς που έχουμε κάθε φορά, κάθε τόσο και λιγά και ανακοινώνεται ένα άλλο θέμα. Και βλέπουμε βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει υποστεί και τρομοκρατικές απόπειρες σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είναι το Μπατακλόν, η Νίκαια και άλλα. Αλλά αυτό το έχει ο καθένας στο μυαλό του. Τώρα τι γίνεται? Είναι πολλές περιοχές που τις αφήνουμε να εξελιχθούν μόνες τους, χωρίς εμείς να παίζουμε σε στρατηγικό επίπεδο σωστά. Και τώρα μόνο βλέπουμε αλλαγές, το βλέπουμε ειδικά από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος λειτουργεί πιο ντόμπρα και σταράτα πάνω σε αυτό το θέμα και θεωρεί ότι πρέπει πραγματικά να δώσουμε μία μάχη σε μία μορφή πολέμου που γενικεύεται. Από την άλλη πλευρά, όπως το ξέρεις, η Γαλλία αποφάσισε να έχει μία χάρτα με τις μουσουλμανικές οργανώσεις και είδε ότι οι τουρκικές οργανώσεις δεν θέλησαν να την υπογράψουν και αυτή η χάρτα κανονικά είναι αυτή που προβλέπει ποια είναι η σχέση που έχουν αυτές οι οργανώσεις σε σχέση με το δίκαιο της Γαλλίας και το κοσμικό δίκαιο εννοώ, και για να μην εφαρμόσουν το μουσουλμανικό δίκαιο μέσα στη Γαλλία, το υπέγραψαν. Όμως τι γίνεται? Από τη στιγμή που έχουμε ακραία στοιχεία και διαμορφώνεται μια κατάσταση, συν επίσης ότι μπαίνουμε σε μια εκλογική περίοδο, εφόσον σε ένα χρόνο ακριβώς θα είναι οι εκλογές του Μάιο του 2022 στη Γαλλία, βλέπουμε ότι γίνεται ένα ευαίσθητο θέμα και αυτό το ευαίσθητο θέμα μπορεί πολύ γρήγορα να έχει πολιτικάνικες εκμεταλλεύσεις και εδώ είναι επικίνδυνο, γιατί αρχικά αυτό που θέλησαν να κάνουν αυτοί οι στρατηγοί είναι να υπενθυμίσουν ποιος είναι ο ρόλος αξιακός μέσα σε ένα σύστημα που είναι ρεπουμπλικάνικο, εντάξει, για τη Γαλλία και κοσμικό, όπου πρέπει μετά να μπορούμε να πούμε ναι, θα κάνουμε μια κίνηση και θα πρέπει να είναι άμεση και να είναι αποτελεσματική, παρά να μιλάμε έτσι γενικόλογα για τα προβλήματα που έχουμε με τρομοκρατικά χτυπήματα. Αυτά λοιπόν, επειδή εμφανίζονται όλο και πιο συχνά και βλέπουμε ότι από την πλευρά της δικαιοσύνης υπάρχει μια καθυστέρηση, ας το πούμε αργοπορία, μέχρι να πάρουν αποφάσεις σε επίπεδο ακόμα και ποινικό δικαίου, όλο αυτό δημιουργεί τριβές και φθορές και το αντιλαμβάνεται πολύ καλά η κυβέρνηση του Μακρό. Και επειδή μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές θα πάει καλά, δεν θα ήθελε να έχει ένα σοβαρό θέμα πάνω σε αυτό, γιατί αυτό μπορεί να φέρει ένα φαινόμενο κάπως εκρηκτικό, είτε από το Ισλαμικό στοιχείο, είτε από
τα προάστια μερικών πόλεων που θέλουν να παίξουν πάνω σε αυτό το παιχνίδι, είτε βέβαια και από τους ίδιους τους αστυνομικούς, που επειδή είναι στοχευμένοι πολύ συχνά με αυτόν τον τρόπο, γιατί αποτελούν, ας πούμε, το παράδειγμα του κράτους σε άμεση επαφή, άρα γι' αυτό υπάρχουν και αυτοί οι στόχοι. Γι' αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουν μια θέση, να πάρουν μια θέση όμως επίσης σε επίπεδο πολιτικό, χωρίς να αφήσουν ένα τεράστιο άνοιγμα και στην ακροδεξιά που περιμένει πώς και πώς να χωθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να δικαιωθεί όσον αφορά την προσέγγιση της. Μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχουν ιδιαίτερα έντονες αναφορές συγκεκριμένα στην Τουρκία, ότι η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στο ευρωατλαντικό πλαίσιο, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ. Και επίσης μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά στις σχέσεις της Γαλλίας με τις ΗΠΑ και η παρότρινση να ενισχυθούν οι δεσμοί με την Ρωσία. Δηλαδή εκεί διακρίνει κανείς ένα έντονο γκολικό στοιχείο, έτσι, ειδικά σχέση με τις ΗΠΑ και την αυτονομία της Γαλλίας. Σωστά. Το γκολικό στοιχείο εμφανίζεται. Αλλά αυτό δεν νομίζω να είναι στο καλό time, γιατί οι σχέσεις της Γαλλίας με την Αμερική είναι πάρα πολύ καλές σε πολλαπλά επίπεδα και απλώς φοβούνται μπορεί να υπάρχει μια αμερικανοποίηση του όλου θέματος και θέλουν να κρατήσουν, ας πούμε, μια ισορροπία και με τα θέματα της Ρωσίας. Αλλά πολλοί Γάλλοι βλέπουν ακριβώς πώς συμπεριφέρεται η Ρωσία, βλέπουν ακριβώς πώς συμπεριφέρεται ο Πούτιν και δεν θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε σε ένα συμμαχικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, το καθαρά νατοϊκό υπερισχύει στη Γαλλία σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο φυσικός τους χώρος, το ίδιο και για το ευρωπαϊκό, και βλέπουμε ότι η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί να προκαλεί τριβές. Το είδαμε με το Αρσάχ, με τους Αρμενίους, το είδαμε με το θέμα της Τουρκίας, βλέπουμε με το θέμα της Ουκρανίας. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι, ας πούμε, η Ρωσία κάθεται ήσυχη και δεν πιέζει ακόμα και πάνω στη Σουηδία και Φιλανδία, που ξαφνικά αυτές οι χώρες έρχονται πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Άρα η Γαλλία που θεωρεί και τον εαυτό της έναν φυσιολογικό πυρήνα μέσα στο ΝΑΤΟ, εκτός από την εξαίρεση την γολική, που πολύ σωστά το παρατήρησες, βλέπει ότι πρέπει να παίξει σε αυτό το επίπεδο, απλώς θέλει να έχει και μια ισορροπία, να μην... Η Γαλλία το κόμπλεξ που έχει σε σχέση με τα αμερικάνικα δεδομένα είναι να μην φαίνεται ότι είναι εξαρτημένη. Αλλά ποιο είναι το αστείο, όταν η Γαλλία δεν είναι εξαρτημένη άμεσα, το βλέπουμε ότι είναι εξαρτημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλήματα με τη Ρωσία σε σχέση με την Ουκρανία, το πρώτο πράγμα που λέει είναι ότι πρέπει να υπάρχει παρέμβαση από την Αμερική. Άρα αυτό εδώ το παράδοξο που έχουμε την Αμερική μέσα στο ΝΑΤΟ, την Ευρώπη, την κοινή τομή με πάρα πολλές χώρες, και την διάθεση που μπορεί να λείπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ υπάρχει σε νατοϊκό, πάνω κάτω οι χώρες που είναι και στα δύο, είτε παίζουν από τη μία πλευρά είτε παίζουν από την άλλη, δεν μπορούν να μην χρησιμοποιήσουν τον αμερικάνικο παράγοντα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ο Biden είναι και αυτός ξεκάθαρος σε σχέση με τη Ρωσία, δεν είναι ένα καλό timing να μιλήσουμε για διαφοροποιήσεις. Εξάλλου η Ευρώπη ποτέ δεν κατάφερε να αναπτύξει ως σύνολο εννοώ δικές της αυτόνομες αμυντικές δυνατότητες. Δεν κατέστη ποτέ δυνατό αυτό. Η Γαλλία έχει μια στρατιωτική αυτονομία, μεγαλύτερη από όλες τις άλλες χώρες, αλλά η Ευρώπη ως σύνολο δεν έχει. Ούτε απόκτησε, ούτε πρόκειται από ό,τι φαίνεται να αποκτήσει. Σωστά. Και να σου πω και βιωματικά, η Γαλλία με τη Γερμανία προσπάθησαν να κάνουν αυτό που λέμε τον Ευρωστρατό, αλλά είδαν ότι μεταξύ των δύο χωρών, γιατί υπάρχει βέβαια και το κοινό φράγκικο στοιχείο κτλ., εδώ μπορεί να γίνει, αλλά πιο πολύ σε τακτικό επίπεδο παρά σε στρατηγικό. Και αυτό για να κάνει μια επέκταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εδώ με την Ευρώπη δυσκολευόμαστε να είμαστε συντονισμένοι σε εξωτερική πολιτική. Άρα φανταστείτε για να το περάσουμε στο θέμα το στρατιωτικό. Άρα σίγουρα η Γαλλία, και μάλιστα σε αυτό μοιάζει πάρα πολύ με την Ελλάδα, γιατί ανήκουμε στις χώρες που ξοδεύουν πολλά χρήματα σε θέματα εξοπλιστικά, αλλά είναι λογικό γιατί και η θέση που έχει κάθε μία χώρα που είναι διαφορετικές, αλλά θέλει να έχει είτε μια άμυνα είτε μια δυνατότητα παρέμβασης, είναι λογικό. Και από την άλλη πλευρά, για να καταλάβουμε και τι γίνεται, πολλές χώρες που είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύνορα μόνο με ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή τι περιμένουμε, ας πούμε, από το Βέλγιο να συμπεριφερθεί επιθετικά, το Λουξεμβούργο, γενικά το Μπενελούξ πώς μπορεί να παίξει. Μετά όταν βλέπουμε τι, να έχει πρόβλημα, ας πούμε, η Πορτογαλία. Άρα για να είμαστε σοβαροί κι εμείς,
Όταν κοιτάζουμε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοιτάζουμε ποιος είναι στα σύνορα, δεν είναι τυχαίο η αναφορά που έκανα και προηγουμένως σε σχέση με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, που κανονικά ήταν πάντοτε ουδέτερες, ενώ τώρα το σταματάνε αυτό. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε τριβές από την άλλη πλευρά στην Ουκρανία ή ακόμα και στη Λευκορωσία. Και όταν βλέπουμε λοιπόν την Ελλάδα, που εμείς είμαστε σε ζώνη επαφής και με τα τουρκικά δεδομένα, αλλά και γενικότερα με την Ανατολική Μεσόγειο, η προσέγγιση της Ευρώπης εντός της Μεσογείου είναι πάρα πολύ σταθερή και ποντάρει πάνω σε αυτό. Άρα όταν λοιπόν το συγκρίνουμε γενικά και λέμε οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυτή τη συμπεριφορά, εγώ θα ήθελα να βγάζουμε τις χώρες που έχουν αποκλειστικά ευρωπαϊκά και εντός, γιατί είναι χειρότερο ακόμα, και Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και Ευρωζώνης. Και λες, εντάξει, αυτοί ας πούμε με ποιον θέλουν να τα βάλουν. Άρα εδώ είναι απλώς η συμμετοχή τους σε νατοϊκές δυνάμεις όταν είναι στο ΝΑΤΟ, που τότε εδώ μπορεί να παίξει έναν άλλον ρόλο. Λοιπόν, πάμε λίγο στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή Μεσογείου, Μέση Ανατολής. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκαταστήσει διάβλους με χώρες με τις οποίες μέχρι τώρα βρισκόταν σε σύγκρουση, αλλά καταλαβαίνει ότι πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει. Αίγυπτος, παραδείγματος χάρη, Σαουδική Αραβία. Με την Αίγυπτο που μας αφορά, τι βλέπετε? Έχει προσπαθήσει η Τουρκία να προσεγγίσει την Αίγυπτο? Η Αίγυπτο έχει βάλει πολύ συγκεκριμένους όρους, ορισμένοι εκ των οποίων φαντάζομαι είναι αδύνατο να εκπληρωθούν. Τι βλέπετε? Εγώ θα το έλεγα έτσι. Δηλαδή, όταν βάζει τόσες πολλές κόκκινες γραμμές και στο τέλος λες, εγώ δεν θα κινηθώ, η Αίγυπτος δεν παίζει αυτό το παιχνίδι. Επιπλέον, η Αίγυπτος βλέπει ότι έχει πολύ μεγάλα στρατηγικά και ενεργειακά συμφέροντα γενικότερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Το είδαμε και με το East Med Gas Forum. Δεν είναι τυχαίο που δεν βάλαμε την Τουρκία μέσα, ενώ μπήκαν τόσες χώρες και μπήκαν και μερικές φορές και χώρες που μπορεί και να μην το περιμέναμε. Ας πούμε, εγώ δίνω το παράδειγμα της Ιορδανίας, που είναι λίγο πιο λεπτό. Δεν μπήκε ο Λίβανος για πάλι ένα λόγο λίγο διαφορετικό. Και λέω λοιπόν ότι όταν το βλέπουμε έτσι, το που ξέρουμε είναι ότι η Τουρκία κάθε φορά προσπαθεί να φλερτάρει με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος όμως δεν είναι και ηλίθια, γιατί έχει δει την Τουρκία να κάνει το ανάλογο και με το Ισραήλ, εντάξει, γιατί κάνει και αυτό το διπλό ταμπλό. Μετά είδε ότι δεν τα κατάφερε, πέρασε στη Λιβύη. Με τη Λιβύη δεν της βγαίνει με το μνημόνιο ότι τα πήγαμε καλά. Οι Αιγύπτιοι έχουν μια καλή συμπεριφορά και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είναι και τυπική, και αν υπάρχει κάτι που μας ενοχλεί, είναι έτοιμοι να κάνουν διορθωτικές κινήσεις που στο τέλος της ημέρας τα βρίσκουμε ακόμα καλύτερα από το να το είχαμε αποφασίσει εξ αρχής. Γιατί σημαίνει ότι δέχτηκαν τις δικές μας παρεμβάσεις, παρόλο που δέχονται πιέσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, και το είχαμε πει και σε εκπομπή ραδιοφωνική, όταν η Αίγυπτος προβληματίζεται με το θέμα της Λιβύης και με την παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή, εγώ χάρηκα από την παρέμβαση που έκανε η Λιβύη, όταν λέει ας πούμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε και με την Τουρκία για να μην έχουμε πια αυτό το θέμα, διπλωματικά της λέει ότι θα ήταν καλό να φύγει. Εντάξει, γιατί να συνεργαστεί στην περιοχή. Όταν έχουμε όμως τον Ερντογάν, ο οποίος θεωρεί ότι όλα αυτά είναι βιλαγιάτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και θεωρεί ότι να μην το πάρουν και πολύ από ψηλού όλοι αυτοί που είναι εκεί πέρα, γιατί εμείς ήμασταν εκεί, αυτό πώς να συμφωνήσει η Αίγυπτος. Και η Αίγυπτος, για να είμαστε ειλικρινείς, παίζει και ένα πολύ σοβαρό ρόλο σε όλη την Αφρική. Γιατί εγώ το βλέπω και με άλλες υποθέσεις που σχετίζονται και με το Μαρόκο. Έχει μια παρουσία η Αίγυπτος πολύ ασυμμετρική και πολύ δυναμική σε επίπεδο Αφρικανικής Υπήρου. Άρα και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί εμείς, όπως το έλεγες και σε κάποια φάση στην αρχή, κοιτάζουμε πολύ τα δικά μας και την Αίγυπτο την βλέπουμε πιο πολύ από το πάνω μέρος, δηλαδή η Δέλτα του Νείλου και Μεσόγειος. Ενώ η Αίγυπτος παίζει ένα στρατηγικό ρόλο, γιατί είναι επαφή και με την Ερυθρά Θάλασσα, άρα αυτό σημαίνει ότι για μένα η Αίγυπτος παίζει το ανάλογο από την Κωνσταντινούπολη σε θέση γεωστρατηγική, γιατί είναι μετά σε βάθος, είναι και μια επαφή με τον Ινδικό ωκεανό. Άρα δεν πρέπει να είμαστε μόνο και μόνο ρηχοί και να κοιτάζουμε μόνο το μεσογειακό τους επίπεδο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά, κάνουμε και επαφές με άλλες χώρες, κοιτάζουμε και προς την Ινδία και όλο αυτό το πέρασμα περνάει κομβικά από την Αίγυπτο. Άρα η Αίγυπτος είναι πολύ σημαντικό να μείνει στην πλευρά μας και επίσης
να την υποστηρίζουμε κιόλας όταν δέχεται πιέσεις και να καταλαβαίνει ότι εντάξει, δεν θα την αφήσουμε στο έλεος του Θεού με τις πιέσεις που δέχεται από την Τουρκία και εμείς θα λέμε εντάξει, απλώς θα είμαστε ουδέτεροι. Σε πρακτικό επίπεδο είναι πολύ καλό και όταν βλέπω ας πούμε ότι η Αίγυπτος αγοράζει και 30 ραφάλ από τη Γαλλία, όπως κάναμε και εμείς, και είμαστε σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, νομίζω ότι και αυτό είναι μια αποτυχία από την Τουρκία, γιατί άμα η Αίγυπτος ήθελε να φανεί θετική προς την Τουρκία, δεν θα επέλεγε αυτό το timing για να αγοράσει 30 ραφάλ. Όταν ξέρουμε τι λέει ας πούμε ο Ερντογκάν σε σχέση με τον πρόεδρο Μακρόν. Από ό,τι φαίνεται και η Ελλάδα έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να είναι απούσα και από την αφρικανική σκακέρα, από το αφρικανικό πεδίο. Θυμάμαι μία δήλωση πρόσφατα του κύριου Δένδια ότι προτιθέμεθα να αναπτύξουμε σχέσεις ανάλογες, βάσει περιπτώσει τρομών των Αγιών, με την Κένια παραδείγματος χάρη. Γιατί η Ελλάδα σωστά είναι μια χώρα η οποία έχει δίκτυα στην Αφρική. Αναφέρομαι στις Ορθόδοξες Αποστολές, στα Ορθόδοξα Πατριαρχία, στις Ορθόδοξες Κοινότητες. Έχει δίκτυα να ενεργοποιήσει και έχει προϊστορία θετική στην Αφρική. Σωστά, σωστά. Συμφωνούμε απολύτως. Και νομίζω ότι η παρατήρηση του υπέξι μας είναι σοβαρή, αλλά μπορεί και να μην είναι τόσο γνωστό στους Ελλαδίτες. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που είναι πολύ καλά δικτυωμένοι στην Αφρική και αυτό το δίκτυο δεν περιμένει τίποτα άλλο από το να ενεργοποιηθεί σε επίπεδο γεωπολιτικής. Άρα δεν είναι σαν να πηγαίνουμε σε μια Ήπειρο που είναι εντελώς άδεια από ελληνικό στοιχείο. Εδώ υπάρχει ελληνικό στοιχείο και δεν λέω μόνο για συγκεκριμένες χώρες. Συνήθως έχουμε την τάση να μιλάμε και για την Νότια Αφρική που ξέρουμε εκεί πέρα ότι υπάρχουν στοιχεία. Αλλά στην πραγματικότητα σε πολλές χώρες, εμένα αυτό που με ξαφνιάζει και στην Αφρική, ξέρουν ακριβώς τι είναι το ελληνικό στοιχείο, γιατί πολύ συχνά συνεργάζονται με Έλληνες επιτόπου που ζουν και μπορεί αυτό να είναι ένα πολύ καλό δίκτυο δράσης και για την Ελλάδα και θα χαρώ να αξιοποιηθεί και να πηγαίνουμε πιο συχνά σε αυτές τις περιοχές, γιατί η απομόνωση και θα πω με έναν κάτω εγωιστικό τρόπο το να κοιτάζουμε συστηματικά μόνο τι γίνεται στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε πώς γίνονται οι τεκτονικές κινήσεις σε επίπεδο Ασίας, Αφρικής και Ευρώπης, είναι κρίμα να μην χρησιμοποιήσει ένα δίκτυο που είναι υπαρκτό. Σε ό,τι αφορά στην Ελληνική, η οποία είναι κομβική για τις εξελίξεις, εκεί φαίνεται ότι οι εκλογές μπορεί να πάνε και για αναβολή, υπό την έννοια ότι τα ενδιάμεσα ορόσημα δεν έχουν εκπληρωθεί και η προοπτική της διχοτόμησης φαίνεται να επανεμφανίζεται. Τι βλέπεις εκεί? Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κομβική. Για μένα η Αίγυπτος είναι κομβική. Η Λιβύη δεν είναι. Για μένα η Λιβύη είναι πιο πολύ ενισχυτική. Θα είναι καλό να είναι από την πλευρά μας. Είχαμε συνηθίσει παλαιότερα να παίζει έναν παράξενο ρόλο, γιατί είχαμε και την εποχή του Καντάφη που ήταν πολύ πιο ακραίος σε θέματα θρησκευτικά. Η Λιβύη μπορώ να πω ότι έχει πολλά στοιχεία που καλυτερεύουν πάρα πολύ και σε δημοκρατικό επίπεδο. Δεν είναι ακόμα αυτό που θα θέλαμε εμείς ιδανικά. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη δικιά του ταχύτητα. Αλλά λέω απλώς ότι πρέπει να δούμε και εμείς πώς συμπεριφερόμαστε. Και χαίρομαι όταν κάνουμε παρεμβάσεις και όταν πηγαίνουμε επί τόπου. Γιατί δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τη Λιβύη μόνο επειδή μας καίει το μνημόνιο. Όχι. Πρέπει να ασχοληθούμε πραγματικά με τη Λιβύη, γιατί πολύ απλά όταν το κοιτάζουμε σε επίπεδο ΑΟΣ, βλέπουμε ότι είναι από τις πολύ μεγάλες οριοθετήσεις που πρέπει να κάνουμε και παίζει ένα στρατηγικό ρόλο και επίσης. Όταν έχουμε και τους ειδικούς σαν τον Αντώνη Φόσφορο και τον Ηλία Κονοφάου, ξέρουμε ακριβώς ότι αυτή η περιοχή δεν είναι και μια άδεια περιοχή. Είναι μια περιοχή που έχει μέλλον, αλλά θα ήταν καλό να το ξεκαθαρίσουμε στο πλαίσιο, ειδικά επειδή έχουμε και εμείς θαλάσσια οικόπεδα που εφάπτονται πάνω σε αυτή τη γραμμή οριοθέτησης. Αλλά θα ήταν καλό να το έχουμε στο μυαλό μας και να μην το κοιτάζουμε μόνο και μόνο όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, να το δούμε σαν μια στρατηγική επένδυση. Γιατί βλέπω εγώ από την πλευρά της Ιταλίας, οι επαφές που κάνει με τη Λιβύη είναι πάρα πολύ θετικές. Και δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι μόνο πρόσφατες, γιατί έχουν βοηθήσει και στη Λιβύη και στην Αίγυπτο και με τα θέματα των υδρογονανθράκων. Άρα λέω απλώς ότι μην ξεχνάμε ότι η Λιβύη είναι μια τεράστια χώρα, αλλά με μικρό πληθυσμό. Άρα δεν πρέπει να έχουμε το κλασικό σύμπλεγμα του τύπου εμείς είμαστε μια μικρή χώρα με λίγους κατοίκους, πώς μπορούμε να μιλήσουμε τους άλλους. Όχι. Η Λιβύη δεν μας βλέπει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Η Λιβύη πρώτα απ' όλα μας βλέπει σαν μια
θαλάσσια χώρα που έχει ισχύ, μην ξεχνάμε και τον εμπορικό μας στόλο, ξέρει ότι αυτή έχει ένα τεράστιο μερίδιο που είναι απλώς έρημος, άρα είναι πολύ καλό μια θαλάσσια χώρα να έρχεται σε επαφή με τη Λιβύη και να ενισχύει τη διάθεσή της για να έχουμε και έναν κάθετο άξονα σε σχέση με τη Μεσόγειο. Και εδώ αυτό συχνά δυσκολευόμαστε. Εγώ το βλέπω, ας πούμε, με την Ιταλία και με την Τινησία, εντάξει, αλλά με την Αλγερία είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει επαφή Μαρόκο-Ισπανία. Αλλά εδώ θα ήταν καλό και εμείς να κοιτάζουμε και κάτω μας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη εννοώ, και αυτή η ζώνη επαφής Λιβύη και Αίγυπτος, να μην αδιαφορούμε για τη Λιβύη, να ποντάρουμε και σε αυτή, αλλά να ποντάρουμε και σε αυτή γιατί μπορεί να έχουμε κοινά συμφέροντα. Δεν είναι μόνο θέμα, ας πούμε, μιας τεχνητής αγάπης που θα έχουμε κάποιο ενδιαφέρον τώρα. Αλλά λέω από τη στιγμή που μια χώρα την βλέπουμε να πηγαίνει, να έχει μια τάση προς μια δημοκρατική προσέγγιση, νομίζω ότι σε αυτό είμαστε πάρα πολύ καλοί και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και πρακτικά και να υπάρχουν συνέργειες οι οποίες θα έχουν ωφέλη για τις δύο χώρες. Αυτό που μας καίει η οριοθέτηση με την Λιβύη θα εξαρτηθεί από την ιστορική κατάσταση που θα προκύψει μετά από τις εκλογές ή αν μεσολαβήσουν. Αλλά βλέπουμε ότι τώρα υπάρχει μια διελκυνιστίδα στο εσωτερικό, δηλαδή την Υπουργό Εξωτερικών, την Αλμαγκούς, να αδειάζει τον Τζαβούσογλου στις κοινέ δηλώσεις. Τον Πρωθυπουργό τον Τμήμα να λέει όχι, θα τηρήσουμε το μνημόνιο. Άρα θα πρέπει να αποσαφινιστεί το τοπίο. Στην αποσαφήνιση αυτού του εσωτερικού. Το τοπίο συμφωνώ ότι πρέπει να αποσαφινιστεί, αλλά για μένα είναι ξεκάθαρο. Θέλω να πω, μόνο αυτή έχει δει. Μπορεί να κάνει άλλες κινήσεις, γιατί ξέρετε, δέχονται και πιέσεις. Εντάξει, μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά λέω απλώς ότι το μνημόνιο είναι άκυρο. Και είναι άκυρο και έχει ακυρωθεί από τη Βουλή της Λιβύης. Άρα δεν έχουν ανάγκη να τους πιέσει κάποιος Έλληνας να τους το υπενθυμίσει. Mm-hmm. Άρα εμείς παταλάμε χρόνο πάνω σε αυτό. Λέω απλώς ότι αντιθέτως, θα ήταν καλό να είμαστε πιο επικοδομητικοί και μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε άλλα θέματα, πριν ακόμα κάνουμε και το θέμα της οριοθέτησης, που μπορεί να είναι δύσκολο, γιατί δεν είναι μικρή αυτή η οριοθέτηση και χρειάζεται πολλούς υπολογισμούς για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και βέβαια να είναι συντονισμένη και με την οριοθέτηση της Ιταλίας, γιατί αυτή είναι η ζώνη επαφής, και με την οριοθέτηση, τη μερική οριοθέτηση με τη Λιβύη. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που είναι. Ναι, με την Αίγυπτο. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να παίξουμε σοβαρά και στρατηγικά και όχι να θεωρούμε ότι είναι μια λεπτομέρεια και δεν υπάρχει ανάγκη να ασχοληθούμε. Αντιθέτως, πρέπει να ασχοληθούμε και πρέπει να δώσουμε δίκαιο σε αυτούς που συμπεριφέρονται σωστά, γιατί ακόμα και μέσα στις εκλογές, άμα δεν λέμε εμείς ποτέ τίποτα και συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε ουδέτεροι, δίνουμε την εντύπωση ότι απλώς περιμένουμε τις εκλογές και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί στις εκλογές υπάρχουν άνθρωποι που συμμετέχουν και είναι ξεκάθαρα φιλικοί προς την Ελλάδα και όχι μόνο λόγω συμφερόντων, θα το έλεγα και πιο διαχρονικά, αλλά πρέπει και αυτούς να τους υποστηρίζουμε έμπρακτα και όχι να μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Πρόλαβε στο επόμενο ερώτημά μου ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και την Ιταλία και τη Λιβύη για να πιέσουμε το εσωτερικό, την Ιταλία και την Αίγυπτο, για να πιέσουμε το εσωτερικό της Λιβύης, υπό την έννοια ότι και η Αίγυπτος και η Ιταλία προφανώς θα θέλουν την Ελλάδα στην περιοχή και όχι την Τουρκία. Δηλαδή έχουν και αυτοί συμφέρον να έχουν μια Ελλάδα και όχι την Τουρκία μέσα στα πόδια τους ναός. Άρα συμφωνούμε απολύτως. Υπάρχει μια δυνατότητα στρατηγικού μείγματος στην περιοχή και από τη στιγμή που έχουμε τρεις χώρες, δηλαδή την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Ιταλία, που παίζουν πολύ στενά μαζί. Το να είναι και οι τρεις στη ζώνη επαφής με τη Λιβύη, η Λιβύη ούτως ή άλλως έχει ξεκαθαρίσει και το θέμα της οριοθέτησης και με τη Μάλτα και με την Τινησία. Κατά συνέπεια, έχοντας τρεις παίχτες που είναι δυναμικοί και παίζουν και όλοι τους στο East Med Gas Forum με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι όντως είναι σωστή η παρατήρηση να το αξιοποιήσουμε, αλλά να έχουμε και εμείς και καμιά πρωτιά. Ενώ ότι δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε από τους Ιταλούς και τους Αιγύπτιους να κάνουν μια κίνηση. Να πούμε ότι εμείς συμφωνούμε να είμαστε μέσα, θεωρούμε ότι είναι σοβαρό το θέμα και πρέπει να ενισχύσουμε τη Λιβύη για να περάσει σε μια φάση πολύ πιο δημοκρατική, που βέβαια αυτό σημαίνει έμεσα, για να είμαστε ξεκάθαροι, δίκαιο της θάλασσας. Διεθνές δίκαιο. Εντάξει, δεν είναι το θέμα να είναι δημοκρατική μόνο μέσα της και να μην τηρεί τις συνθήκες από την άλλη πλευρά, αλλά μη που το έχει κάνει, ας το εφαρμόσει. Σωστά.
Και ακόμα και στο προς επίρρωση αυτού που λύσω, ότι εμείς να είμαστε ενεργοί, να μην είμαστε ουδέτεροι, να πάρουμε θέση ανοιχτά ποιον στηρίζουμε. Στηρίζουμε αυτούς που μας στηρίζουν ούτως ή άλλως. Και είναι σαφές ποιοι μας στηρίζουν εκεί, ο Χάφταρ, ο Αλτσάλα κλπ. Ακόμα και στην περίπτωση που τα πράγματα στραβώσουν τη Λιβύη και πάει η χώρα για διχοτόμηση, διότι ας πούμε η Ρωσία δεν θα βλέπει με κακό μάτι μια διχοτόμηση για να διασφαλίσει τον μπαλκόνι της στην Μεσόγειο. Έτσι. Ακόμα και αν τα πράγματα στραβώσουν και πάμε για διχοτόμηση, το ανατολικό κομμάτι, που είναι το φιλικά προσκύμενο προς εμάς, είναι εκεί στο οποίο καταλήγει η ψευδοαόδη της Τουρκίας. Ακόμα και έτσι, και στην διχοτόμηση, εμείς θα πρέπει στο ανατολικό κομμάτι να έχουμε διασφαλίσει ότι θα ακυρωθεί και στην πράξη και de facto το μνημόνιο, γιατί αυτό το ψευδομνημόνιο. Γενικά, το θέμα με την Κυριναϊκή είναι ότι όταν παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταλάβουμε και τη ζώνη επαφής. Δηλαδή, αυτή η ζώνη επαφής που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι η ζώνη με την Αίγυπτο και μετά με εμάς. Τώρα η ζώνη με την Τινησία και με την Ιταλία δεν είναι κάτι που μας απασχολεί, γιατί είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Άρα από τη στιγμή που είμαστε πέρα από τη Μάλτα, και αυτή είναι ξεκάθαρη, είμαστε μέσα σε αυτό το πεδίο δράσης, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι το ανατολικό μέρος που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μας. Άρα άμα θέλουν να το κάνουν κάπως διαφορετικά, τουλάχιστον αυτό πρέπει να τηρηθεί και να υπάρχει μια συνεκτικότητα με την Αίγυπτο και με την Ελλάδα και εμείς μετά να είμαστε η ζώνη επαφής της Κιτάλης και με την Ιταλία. Άρα αυτό μπορεί να το κάνουμε και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχει ένα φιλικό πλαίσιο εκεί πέρα, πρέπει και εμείς να εκδηλωθούμε πιο ντόμπρα και σταράτα, έτσι ώστε να ξέρουν ότι εντάξει, δεν είμαστε εμείς απομονωμένοι μόνο στην πλευρά μας και έχουμε έναν εμφύλιο και μια αντιπαλότητα εντός της Λιβύης. Υπάρχουν και άλλες χώρες που μας αναγνωρίζουν μια χαρά και θεωρούν ότι αυτό που κάνουμε είναι σοβαρό. Γιατί εγώ βλέπω ότι η συμπεριφορά της Βουλής, γιατί παίζει πιο πολύ η Βουλή από αυτή την πλευρά παρά από την άλλη, η συμπεριφορά της Βουλής είναι πολύ εντάξει σε επίπεδο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό, αλλά και εμείς πρέπει να έχουμε κινήσεις που επιβραβεύουν αυτές τις κινήσεις δικές τους. Και κάτι τελευταίο κλείνοντας, σχετικά με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε ότι η Τουρκία στην ουσία είναι σε μια κατάσταση σοκ από τις αλλεπάλληλες αμερικανικές αποφάσεις. Έτσι, έχει ξεκινήσει από την έξωση από το F-35, επί Τραμπ, επί Πομπέο βασικά. Συνεχίζεται τώρα με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Γερουσιαστές πιέζουν για νομοσχέδιο για οικονομικές κυρώσεις λόγω ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ βλέπουμε να εξελίσσεται μια πολύ άγρια αμερικανική πολιτική με την Τουρκία. Πού βλέπεις να πηγαίνει αυτό? Τώρα μου έκανε σαν τους στρατηγούς. Συμφωνούμε σε αυτό που είπε στην ουσία, αλλά δεν συμφωνώ στην διατύπωση. Mm-hmm. Για μένα δεν είναι η Αμερική που είναι άγρια. Είναι η Τουρκία που είναι άγρια και έχει μια παράξενη συμπεριφορά με τους Αμερικανούς, με το ΝΑΤΟ, με την Ευρώπη, με την Ελλάδα, με όλα αυτά τα προγράμματα, γιατί κανένας δεν είχε, θέλω να πω, για να είμαστε ειλικρινείς, αν η Τουρκία είχε σταματήσει τα S-400 με αυτές τις εξελίξεις, θέλω να πω ποιος το άρχισε αυτό το θέμα. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, εγώ θεωρώ ότι απλώς η Αμερική υποστηρίζει πιο στεναρά το δίκαιο με τη δικιά μας την έννοια, διεθνές δίκαιο, το δίκαιο των συμφωνιών, το δίκαιο του ΝΑΤΟ, και παίρνει αποφάσεις και μέτρα τα οποία εγώ δεν τα θεωρώ άγρια. Θεωρώ ότι άμα εμείς γενικότερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιρνε τέτοια μέτρα πιο γρήγορα, θα είχαμε βάλει την Τουρκία στη θέση της. Την έχουμε αφήσει πολύ καιρό, και το ξέρεις πολύ καλά γιατί ασχολείσαι με αυτά τα θέματα χρόνια, να παίζει τον ρόλο, ξέρετε, του παιδιού που, εντάξει, μπορεί να του κάνουμε όλα τα χατήρια γιατί μας συμφέρει να είμαστε στην επαφή. Την επαφή την ξέρουμε. Ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται με το Ιράκ, ξέρουμε πώς παίζει στη Μέση Ανατολή, ξέρουμε πώς παίζει με τους Κούρδους, ξέρουμε πώς παίζει με τους Αρμενίους. Και ρωτάω, αυτό το καλό παιδί σε ποιο σημείο μας έχει βοηθήσει? Να είναι ανάχωμα, να σταματήσει κάποια τρομοκρατία, να μην έχουμε ελευθερομετανάστες, να μην έχουμε προβλήματα με το πετρέλαιο, σε ποιο σημείο? Άρα ρωτάω τώρα, άμα το σκεφτούμε και κάνουμε μια αναθεώρηση προς αυτό το δεδομένο, εγώ θα έλεγα ότι αντιθέτως, επιτέλους, η Αμερική, και δεν θα κάνω λογοπαίγνια, συμπεριφέρεται δημοκρατικά με την Τουρκία και απαντάει με έναν σωστό και ορθολογικό τρόπο. Άρα αν οι Τούρκοι το βλέπουν ότι έχει άγριες διαθέσεις, για μένα είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι ένας εισαγγελέας έχει άγριες διαθέσεις για κάποιον που είναι ένοχος. Είχαν συνηθίσει αλλιώς όμως.
Γιατί αυτό η ανοχή, η αίσθηση του ακαταδίωκτου δεν αφορούσε μόνο στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορούσε και κυρίως στην Αμερικανική πολιτική, η οποία ήταν πολύ Σωστά. ελαστική, ό,τι και να κάνει η Τουρκία. Αλλά ήταν όμως πολύ ελαστική γιατί έπαιζαν διαφορετικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και θεωρούσαν ότι ήταν καλό να έχουν την Τουρκία με το μέρος τους, να έχουν μια πλατφόρμα πολύ κοντά στην Μέση Ανατολή και βέβαια να μην δώσουν τη δυνατότητα στη Ρωσία να μπορεί να αρπάξει αυτό το κομμάτι. Εντάξει, γιατί δεν είναι τυχαίο που αυτό το κομμάτι εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ μαζί με εμάς τόσο νωρίς, εντάξει, γιατί δεν ήταν στα ιδρυτικά μέλη, αλλά ήταν απλώς μερικά χρόνια αργότερα. Λέω λοιπόν ότι άμα το σκεφτούμε μεσογειακά, ευρωπαϊκά, ήταν λογικό να υπάρχει αυτή η διάθεση με την Τουρκία. Άρα ρωτάω, η Τουρκία με όλα τα πουτς που έκανε, είχε ποτέ μια συμπεριφορά που ήταν δημοκρατική και μπορούσε κάποιο να τη χρησιμοποιήσει. Αλλά στην πραγματικότητα η Τουρκία είναι το κακομαθημένο παιδί που επειδή υπήρχε αυτή η συμπεριφορά, τώρα ξαφνιάζεται. Αλλά για να είμαστε σοβαροί, ακόμα και το θέμα του genocide με τον Biden, όταν το λέει, εντάξει, είναι τώρα που το λέμε. Έχουμε δεκαετίες που το Σωστά. περιμένουμε. Αλλά λέω απλώς ότι για μένα ολοκλήρωσε μια διαδικασία δικαίου. Τα θύματα των Αρμενίων με την Οτονία είναι χρόνια που περίμεναν έναν Αμερικανό πρόεδρο να πει απλώς τη λέξη genocide στο κάτω-κάτω γραφής. Όλες οι πολιτείες της Αμερικής έχουν αναγνωρίσει την Οτονία. Και αυτό που περιμέναμε ήταν απλώς το federal, το επίπεδο το Του ομοσπονδιακό. Σοδιακού. Τώρα έγινε. Άρα εγώ δεν θα έλεγα ότι όταν βοηθάς τα θύματα να αναγνωρίσουν μια κοινοτονία και να αναγνωρίζεις και εσύ ότι έχεις άγρια διάθεση. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι εγώ έχω πολύ μεγάλο σεβασμό προς την Αμερική αυτή την περίοδο που παίρνει τέτοιες αποφάσεις και επηρεάζει, μάλιστα, καταλυτικά και τους Ευρωπαίους, γιατί σου λένε, ρε παιδιά, αφού το κάνει αυτό η Αμερική, τώρα εμείς τι κάνουμε. Αυτό είναι καλό γιατί πολύ συχνά, εγώ το έβλεπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ας το πούμε τεχνητή ουδετερότητα των Αμερικανών επηρέαζε και τους Ευρωπαίους, οι οποίοι ήταν πιο αρνητικοί κλασικά, αλλά έλεγαν, τώρα τι να κάνουμε, οι Αμερικανοί είναι ουδέτεροι. Αλλά τώρα αυτό που βλέπω, αυτή την αλλαγή φάσης που προκάλεσε και το θέμα της αναγνώρισης, άλλες χώρες που παίζουν μαζί με την Αμερική, όχι εξαρτημένες, αλλά που παίζουν μαζί θετικά, θα είναι πιο ελεύθερο το πεδίο δράση και για αυτέ το θέμα τη γενοκτονία, γιατί είναι ήδη ξεκάθαρε στο πώ συμπεριφέρεται η Τουρκία. Άρα, επιτέλου, έχουμε, θα μπορούσα να πω, μια γεωπολιτική που υποστηρίζει αξίε. Γιατί το ξέρουμε πολύ καλά ότι η γεωπολιτική δεν υποστηρίζει φυσιολογικά αξίε, υποστηρίζει Συμφέροντα. συμφέροντα. Αλλά όταν τα συμφέροντα ταιριάζουν με τι αξίε, Ακόμα καλύτερα. τότε μπράβο στα συμφέροντα, κατάλαβε. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, να Ευχαριστούμε. είστε καλά. Καλή συνέχεια. Νίκος Λιγερός, στρατηγός, σύμβουλος, καθηγητής αναλυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εκπομπή Point Zero στο Page News. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.